τους ξεκινήσω το χαιρετισμό. Θα ήθελα να σας μεταφέρω μήνυμα που μου φτάλθηκε χθες από τη Δανία. Αγαπημένε μας σύντροφε, την Κυριακή στην εκδήλωση να μεταφέρεις μήνυμα αλληλεγγύης από τη Δανέζικη Επιτροπή Στήριξης του Αγώνα σας, που ενέμπνευσε και έδωσε μαθήματα το κίνημα της Δανίας. Είμαστε μαζί σας, χαιρετισμούς σε όλους τους αλληβουργούς. Αυτό ήταν το μήνυμα που έστειλαν οι σύντροφοι από τη Δανία. Αγαπητοί φίλοι και φίλε, θα αρχίσω το χαιρετισμό, ένα σύντομο χαιρετισμό, δεν θέλω να σας κουράσω παραπάνω. Είναι τα 10 χρόνια, εμείς δεν θεωρούμε επαιτειακές αυτές τις εκδηλώσεις. Εμείς τις θεωρούμε εφαλτήριο για να μπορούν οι επόμενες γενιές να στέκονται όρθιες στα πόδια τους. Αγαπητοί φίλες και σύντροφοι, νέοι και νέες, συνάδελφοι χαλιβουργοί, 10 χρόνια μετά είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα. Η απεργία των χαλιβουργών συνεχίζεται. Συνεχίζεται μέσα από τη σπορά που σπήραμε, μέσα από τους αγώνες της εργατικής τάξης, την ασπιγοεπισκευαστική ζώνη, το μέταλλο, την e-food, τη Λάρκο, που και αυτοί βρίσκονται σήμερα σε μεγάλο απεργιακό αγώνα, τη Κόσκο, νικήσανε, τους οικοδόμους, τους ναυτεργάτες, σε όλα τα εργοστάσια όπου υπάρχουν εργαζόμενοι, μαζί με τους συνταξιούχους, τους μαθητές, τους φοιτητές, τους εκπαιδευτικούς επίσης παλεύουν για αυτούς, τις γυναίκες μας και στους αγρότες. Απλός λαός που πολεμά, σαν τους χαλιβουργούς, γι' αυτό υπάρχει το κίνημα αλληλεγγύης, γιατί οι εργαζόμενοι έχουν δίκαιο, παλεύουν για τα δικαιώματά τους, για τη ζωή τους, για τις σύγχρονες ανάγκες τους, με αποφασιστικότητα και πείσμα. Για να γίνουν πράξη όλα αυτά χρειάζεται οργάνωση, πειθαρχία, ενότητα όλων όσων έχουν συμφέρον να παλέψουν κόντρα σε αυτά που τους κάνουν το βίο αβίωτο. Άλλωστε και το πανό των χαλιβουργών όταν ξεκίνησε αυτή η ηρωική απεργία, όπως λέμε, εμείς δεν το θεωρούμε ηρωικό, το θεωρούμε αυτονόητο αυτό για την τάξη μας. Έγραφε «Ενότητα, οργάνωση, λαϊκή συμμαχία. Καμία θυσία για την πλουτοκρατία». Κατά τη διάρκεια της απεργίας, όπως όλοι γνωρίζουμε, αλλάξανε 3 κυβερνήσεις. Με συμμετοχή σχεδόν όλων των κομμάτων, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΛΑΟ, ΔΗΜΑΡ. Μετά την απεργία κυβέρνησε η λεγόμενη πρώτη φορά αριστερά και μας τρέχανε σχεδόν 8 χρόνια στα δικαστήρια. Καταδικάστηκαν πολλοί χαλιβουργοί σε πολύμηνες φυλακίσεις. Όλοι αυτοί ήταν ενάντια στον αγώνα μας για τη δικαίωση των αιτημάτων μας. Αποδείχτηκαν πολιτικοί υπάλληλοι του Μάνεση. Μαζί μας όμως ήταν όλη η εργατική τάξη της χώρας μας. Και παρόλα αυτά το παγκόσμιο ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα. Μια φοβερή αλληλεγγύη μας στήριξε. Και βεβαίως πάνω απ' όλα
κοντά μας ήταν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ήταν οι μόνοι που σταθήκανε από την αρχή μέχρι το τέλος. Σήμερα, μετά από 10 χρόνια, επιβεβαιώνονται με το πιο ξεκάθαρο τρόπο οι Χαλιβουργοί του Ασπρόπυργου, όταν τον Οκτώβριο του 2011 αποκάλεσαν το Μάνε Συλλαγό των Βιομηχάνων. Βγήκαν στον αγώνα για να αντιμετωπίσουν τα αντεργατικά τους σχέδια και κάλεσαν όλοι τους εργάτες στον αγώνα. Και από εκεί βγήκε το σύνθημα «Όλη η Ελλάδα μια Χαλιβουργία». Για να μην περάσει βάρβαρη πολιτική της κυβέρνησης και των βιομηχάνων. Αυτό το μήνυμα συνεχίζει και είναι επίκαιρο. Κόντρα την πολιτική της κυβέρνησης και όλων των αστικών κομμάτων που θέλουν να καταργήσουν τα δικαιώματά μας, όπως κάνουν σήμερα με τον νόμο Χατζηδάκη. Γιατί, για να μας εκκαθλιώσουν, δεν θα τους περάσει. Δεν θα τους αφήσουμε. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας για τις σύγχρονες ανάγκες μας. Και στο τέλος θα είμαστε εμείς οι νικητές. Με αυτά τελειώνοντας, χαιρετίζω όλους εσάς που ήρθατε σήμερα και αυτούς που δεν μπορούσαν να έρθουνε, γιατί στείλανε και πολλά μηνύματα λόγω άλλων υποχρεώσεων, πολλοί δεν μπορούν να έρθουνε. Όμως είναι μαζί μας. Ζήτω η ηρωική απεργία των Χαλιβουργών. Παρακαταθήκη το σήμερα και το αύριο. Γιατί νόμος είναι το δίκαιο του λαού. Ο λαός μόνο μπορεί να παλέψει για τα δικαιώματά του. Κανένας άλλος. Γεια σας. Σας ευχαριστώ και πάλι συνεχίζουμε τον αγώνα μας.